Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καταιγιστικέ είναι οι εξελίξει στην Ουκρανία. Λίγε ώρε μετά το μακελιό, σε βάση τη Ουκρανική Εθνοφρουρά με τρει φιλορώσου νεκρού, ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκηση στρατιωτική βία μέσω αποστολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ανατολική Ουκρανία. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε του ρωσόφωνου τη περιοχή. Υπενθυμίζω ότι το Ρωσικό Κοινοβούλιο έχει δώσει έγκριση στον πρόεδρο για χρήση στρατιωτική βία στην Ουκρανία. Και ειλικρινά ελπίζω να μην κάνουμε χρήση του δικαιώματο αυτού, δήλωσε σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση. Ο Ρώσος πρόεδρο για πρώτη φορά παραδέχθηκε πω τα στρατεύματα χωρί διακριτικά στην Κρυμαία, στα γεγονότα πριν από την προσάρτησή τη στη Ρωσία, αποτελούνταν πράγματι από Ρώσου στρατιώτε. Απέριψε επίση ω ανοησίε τι καταγγελίε περί ρωσική υποκίνηση τη ένταση στην περιοχή. Δεν υπάρχουν Ρώσοι στρατιώτε στην Ουκρανία. Αυτά είναι ανοησίε, είπε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, εκτό ελέγχου είναι η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Τρει νεκροί φιλορώσοι και 13 τραυματίε είναι ο τραγικό απολογισμό του χθεσινού μακελιού στη Μαριούπολη. Περίπου 300 υφιλορώσει πολιτοφύλακε με χειροβομβίδε και βόμβε Μολότοφ επετέθησαν κατά Ουκρανική βάση στη Μαριούπολη. Οι Ουκρανοί απήντησαν με χρήση θανάσιμη βία. Στη διπλωματική σκακέρα, ιδιαίτερο κρίσιμη είναι η τετραμερή σύσκεψη που διεξάγεται στη Γενέβη. Σβήνουν οι ελπίδε για του 287 αγνοουμένου του ναυαγίου του επιβατηγού πλοίου στη Νότια Κορέα. Το έργο των διασωστών είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς τα ρεύματα εμποδίζουν την πρόσβαση των 500 διτών στο εσωτερικό του πλοίου. Παρ' όλα αυτά, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν όλη τη νύχτα υπό το φως των προβολέων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, έχουν ανασυρθεί 9 πτώματα και έχουν διασωθεί 179 άνθρωποι. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 475 πολίτες. Στην πλειονότητά τους μαθητές γυμνασίου που πήγαιναν διακοπές. Συγγενεί των αγνοωμένων προπυλάκησαν νωρίτερα τον Κορεάτη Πρωθυπουργό όταν επισκέφθηκε το χώρο όπου φιλοξενούνταν. Εν τω μεταξύ, συγκλονίζουν τα τελευταία μηνύματα που έστειλαν μαθητέ στου γονεί του λίγο πριν από τη βήθηση του πλοίου. Σύμφωνα με τα μηνύματα τα οποία μεταδίδουν τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, μαθητή γράφει στου γονεί: Νομίζω πω θα πεθάνουμε όλοι. Εάν έκανα κάτι λάθο, συγχωρέστε με. Σα αγαπώ. Απορρίπτει ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνη τα περιρήγματο εντό του κόμματο και τα περιθερμού επεισοδίου μεταξύ του Ιδίου και του Αλέξη Τσίπρα στη χθεσινή συνεδρίαση τη πολιτική γραμματείας. Μία ουσιαστική συζήτηση στην πολιτική γραμματεία του κόμματο για την τελική συγκρότηση του Ευρωψηφοδελτίου με τετράπη από τα διάφορα συστημικά κέντρα σε ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ και σε θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε εμένα και τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο επικεφαλής της αριστερής πλατφόρμας. Αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια από το απόγευμα, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται αύριο και το Μεγάλο Σάββατο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα στη μετακίνηση με τα τρένα, εξαιτία των επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων που εξήγηλε για το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα του Πάσχα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Η τροχία έχει απαγορεύσει την κίνηση των φορτηγών στα ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών σήμερα και αύριο. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 74-77 στην παράταση από την Τσεσεκά Μόσχας στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στη Ρωσία για την πρώιμη τελική φάση της Ευρωλίγκα. Η ελληνική ομάδα, παρότι δεν άρχισε καλά τον αγώνα και βρέθηκε 12 πόντου πίσω στο σκορ, κατάφερε να αντιδράσει και στο τρίτο δεκάλεπτο με διαδοχικά τρίποντα από του Ματσιούλη και Φώτσι πέρασε μπροστά. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδε πήγαιναν πόντο-πόντο, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία στην τελευταία του επίθεση και με το σκορ 72-72 να κερδίσει το παιχνίδι. Το μακρινό σουτ του Μπράμος όμως υπό κακές προϋποθέσεις ήταν άστοχο και το μάτς πήγε τελικά στην παράταση. Στο επιπλέον πεντάλεπτο η Τσεσεκά ήταν πιο ψύχρεμη και με σκορ 77-74 πήρε την νίκη, καθώς ο Διαμαντίδης αστόχησε στην προσπάθειά του για την ισοφάριση. Τη Κιτάλη παίρνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στις 8 τη Ρεάλ Μαδρίτης για δεύτερη φορά στην Ισπανία. Στον πρώτο αγώνα η Ρεάλ είχε νικήσει με 88-71. Φάρμακα και υγειονομικό υλικό συγκεντρώνονται αύριο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΙ. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Τα σημεία συγκέντρωσης του υλικού βρίσκονται στην Αθήνα έξω από το πρώτο και το τρίτο νεκροταφείο και στην Αγία Παρασκευή έξω από το νεκροταφείο της περιοχής. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού με τη βοήθεια της μετεωρολόγου του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο, μεγάλη Παρασκευή, άστατο θα είναι ο καιρό στη χώρα μα, με τι βροχέ και τι τοπικέ καταιγίδε να εκδηλώνονται κυρίω στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα δωδεκάνησα δεν αποκλείεται το πρωί τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικέ-νότιο-δυτικέ διευθύνσει στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφορ, στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έω 16 με 17 βαθμού και στο Αιγαίο έω 18 με 19 βαθμού. Στην Αττική, άστατο καιρό, με συννεφιά παροδικά αυξημένη και σποραδικέ βροχέ, κυρίω το μεσημέρι και το απόγευμα. Νότια άνεμ 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στην Αθήνα από 9 έω 17 βαθμού. Στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη, βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα. Θα υπάρχουν όμω και πε περίοδοι με βελτιωμένο καιρό. Οι άνεμοι από διάφορε διευθύνσει 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 6 έω 16 βαθμού. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή Sky με το Σπύρο Μάλι, ενώ αναλυτικά όλη η δισογραφία της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9 με την Εύα Ντονοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.